Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Μπογιωτόπουλος εδώ, ναι, τον ξεχαίρι του Δημάρχου, ναι, ρωτηθεί σχετικά, είπε ότι είναι ικανοποιημένος από τον ΑΠΝ για την αποκριά, για τις εκδηλώσεις τις λαϊκές, ναι, για τις γιορτές πολυγλωσσίας. Αλλά τόνισε ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από την παραγωγή πολιτισμού στην ενιαία του μορφή ουσιαστικά. Το λέω αρκετά απλά. Αυτό φάνηκε σαν ένα άδειασμα προς το πρόσωπό σας. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πολιτισμός σε άλλες μορφές. Ωραία, ίσως. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω. Στην ενιαία του μορφή. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Καταρχήν, και ο κάποιοι Δήμος σημείωσαν, γιατί συζητήθηκε, ναι, αυτό. Παράδειγματα, αλλά σαν έχουν να τονίσει. Δεν βλέπουμε κάποιες άλλες μορφές ή κάποια άλλα πράγματα στον πολιτισμό. Λοιπόν, δεν ξέρω με τι πνεύμα του είπε ο κ. Μπογιωτόπουλος, γιατί από την αλήθεια δεν παρακολούθησα τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Αλλά εκείνο που μπορώ να καταθέσω είναι το εξής. Ο οργανισμός έχει αναλάβει ένα τιτάνιο έργο, αν κρίνουμε από τον αριθμό των εργαζόμενων σε αυτό και από την παραγωγή έργου που έχει επιτελέσει. Και από το πόσο έχει επενδύσει με χρήματα για να παραχθεί αυτό το έργο. Επομένως, αυτά τα δύο πράγματα, γιατί στηριχτήκαμε και πολύ σε πώς το λένε, χορηγίες, στηριχτήκαμε και στην εθελοντική προσπάθεια και στον εθελοντισμό πολλών πολιτιστικών συλλόγων. Και πρέπει να τους ευχαριστήσω δημόσια γι' αυτό. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι παράγουν έργο και πολλές φορές χρειάστηκαν οι γυναίκες των πολιτιστικών συλλόγων να ετοιμάσουν πράγματα χωρίς να πάρουν δραχμή. Αυτό το πράγμα είναι μια εθελοντική προσφορά που πρέπει δημόσια σε αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους που το κάθε νοικοκυριό υποφέρει να το υπογραμμίσουμε και να τις ευχαριστήσουμε. Τώρα στο διατάφτα, τι θα πει πολιτισμός αν παράγουμε πολιτιστικό έργο ή όχι, δεν ξέρω με ποιο, στην με τι πνεύμα. Του μορφή, πολύ ωραία. Πολιτισμός χωρίζεται σε δύο κλάδους βασικούς. Στο λαϊκό πολιτισμό και στον έντεχνο πολιτισμό. Εμείς έχουμε το ΟΔΙΟ που σχεδόν κάθε μήνα έχει δύο συναυλίες μέσα στο εσωτερικό του, χωρίς να αναφέρομαι συνολικά στον τομέα της κλασικής μουσικής, έτσι, που είναι έντεχνη ουσιαστικά παραγωγή πολιτισμού. Όπου ακριβώς έχει συναυλίες που κάνει όλη τη διάρκεια της χρονιάς και είναι πολύ αξιόλογες, με ποιότητα και με ονομαστούς καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει βέβαια πολύ μεγάλη προσέλευση, ειδικά σε αυτές που γίνονται μέσα στο ΟΔΙΟ. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ενημερώνονται όλοι εγκαίρως ή επειδή γίνονται καθημερινές συνήθως δεν μπορούν να προσέλθουν. Πολύ μεγαλύτερη προσέλευση, υπερβολική υπάρχει στις εκδηλώσεις που γίνονται στην αίθουσα τέχνης από το ΟΔΙΟ και αποδείχθηκε και μέσα στα Χριστούγεννα ακριβώς χαμός. Και επίσης το καλοκαίρι που κάναμε μια υπέροχη συναυλία στον κήπο του ΟΔΙΟ, όπου ήταν πραγματικά όλοι είπαν τι όμορφη συναυλία ήταν αυτή, αφιερωμένη στον. Ωραία, τα λασάνια όμως. Λοιπόν, τα λασάνια τώρα, γιατί κάπως υποτόνισαν. Υποτόνισαν γιατί. Να πω λίγο το εξής. Όταν τα λασάνια στηρίζονται σε θειάσους και σε πολιτιστικές παραγωγές, οι οποίες έρχονται κυρίως από την Αθήνα, από έξω από την Κοζάνη, και οι οποίες μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα, κάνοντας περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ειδικά για φέτος, είχαμε 5 ακυρώσεις, γιατί η παραγωγή αυτών των παραστάσεων έκραναν από τους πρώτους κιόλας γύρους που κάναν ότι ήταν ασύμφορα οικονομικά. Ναι, αλλά εγώ πρώτη φορά, επειδή παρακολουθώ το θέατρο του καλοκαίρι, παρατήρησα ότι πρώτη φορά πήγαν περισσότερες θειάσεις από το Λεμαίδα, Καστοριά, Ρεβενά και όχι Κοζάνη. Θίαση τι θίαση, δεν ξέρω. Ότι πήγαν συνήθως. Ναι, συνήθως η θίαση, αν είναι θέατρο. Έχει μεγάλη εντύπωση για θέατρο. Προσέξτε. Αν είναι θέατρο, επειδή έχουμε και τις παραγωγές του ΔΠΘ. Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που έγινε αυτό. Ναι, αλλά ειδικά είχαμε παραγωγή, να πω τώρα, ας πούμε, για τα λασάνια που είχαμε και επιτυχίες μεγάλες. Όταν η λίμνη των Κύκνων συγκέντρωσε 1000 άτομα στο ανοιχτό θέατρο δάσους, αυτό θα θεωρηθεί αποτυχία. Όταν η παράσταση που ήταν με τον Μπέζο είχε 600 άτομα μέσα. Με ένα εισιτήριο που κατακριθήκαμε γι' αυτό, γιατί στο κάτω-κάτω δεν το βάλαμε στο εισιτήριο, το βάλει ο παραγωγός της συγκεκριμένης παράστασης 20 ευρώ. Και ήταν 600 άτομα με 20 ευρώ. Και η παράσταση της Λίμνης των Κύκνων επίσης είχε 20 ευρώ εισιτήριο. Γενικώς, εκτιμούμε ότι με όλη αυτή την οικονομική δύσκολη συγκυρία πήγαμε καλά. Όχι πολύ καλά, εξαιρετικά καλά, αλλά πήγαμε καλά. Μάλιστα. Και επιπλέον οι παραστάσεις που είχαν μια ποιότητα, ο κόσμος τις στήριξε. Εμείς είχαμε προγραμματίσει μέσα στα λασάνια 24 παραστάσεις. Από αυτές ακυρώθηκαν οι 5 ή 6, δεν θυμάμαι πόσες. Ουσιαστικά υλοποιήθηκαν οι 17. Αυτές οι 17, εκτός από μία-δύο περιπτώσεις που τέλος πάντων για κάποιους λόγους καιρού περισσότερο δεν είχαν επιτυχία, όλες οι άλλες πήγαν πολύ καλά.
Ο ΑΠΝ θα παραμείνει ως οργανισμός και ναι, την επόμενη. Είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο πλέον. Έχει κλείσει ότι θα παραμείνει. Έχει κλείσει αυτό το πράγμα. Διότι να σας πω κάτι για ποιο λόγο. Γιατί ουσιαστικά το ότι δρομολογήθηκε να υπάρχει αυτός ο οργανισμός που είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι ακριβώς γιατί έχει να ασχοληθεί με υποδομές όπως είναι ο αθλητισμός, οι οποίες λειτουργούν το απόγευμα. Όταν οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν το πρωί, πώς θα μπορούσαν αυτές οι υπηρεσίες του Δήμου να παρακολουθήσουν και τον πολιτισμό το απόγευμα και κυρίως ας πούμε το θέμα της. Άρα έχει κλείσει το θέμα, ότι θα παραμείνει ως αυτόνομος. Θεωρώ ότι έχει κλείσει. Εσύ θα είστε πρόεδρος. Αυτό είναι, είναι απόφαση του Δημάρχου και θα ανακοινωθεί μαζί με όλες τις άλλες αλλαγές, αν υπάρξουν. Εάν σας αφαιρεθούν αρμοδιότητες και παραμείνετε. Αρμοδιότητες, τι αρμοδιότητες. Σας παραμείνετε, ας πούμε, για την αποκριά και τις λαϊκές εκδηλώσεις. Αυτό θα ήταν μια. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι ο πολιτισμός, να σου πω λίγο το εξής. Ο ΑΠΝ δηλαδή, διαχειρίζεται. Ξέρετε, θέλω να σας πω, εάν σας πούνε, κύριε Αυτάκα, ναι, να λαμβάνετε εντεταλμένη σύμβουλος αποκριάς. Ναι. Και λαϊκών εκδηλώσεων. Λοιπόν, αλλά τον πολιτισμό των υπόλοιπων τον αφαιρεί το. Γι' αυτό και θεωρώ το ότι ο πολιτισμό. Συγγνώμη. Ο πολιτισμό έχει ενιαία έκφραση έτσι όπω εκφράζεται από τον ΑΠΝ. Έχει να διαχειριστεί ένα οδείο. Το οδείο ποιο θα το διαχειριστεί. Δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο πράγμα να πούμε. Αυτό είναι, είναι σχηματικά όλα αυτά. Στο μυαλό κάποιων, α πούμε, έχουμε κάποια. Κάποιοι μπορεί να έχουμε κάποια σχήματα και να λέμε ότι ο πολιτισμό χωρίζεται στον λαϊκό πολιτισμό και στον έντεχνο. Αλλά στην πράξη, εφόσον είναι ενταγμένο το οδείο ή Πανδώρα. Γιατί υποτιμούμε το έργο της Πανδώρας, ήδη έχει η Φιλαρμονική έχει αποδείξει και με τον νέο μαέστρο, θα το πούμε φυσικά, παράγει και εγώ θα σας ρωτούσα, είναι λαϊκός ο πολιτισμός της Πανδώρας, όχι, είναι έντεχνος. Το ρεπερτόριο, όλο αυτό που διαχειρίζεται. Επομένως, έχει φυσικά και τα δημοτικά εάν ακούσματα. Εάν έρθουμε, σας πούν όμως, σαν δημοτική αρχή και ο δήμαρχος, ότι Φάνη μου, κρατάς την αποκριά, κρατάς λαϊκές εκδηλώσεις, πολιτισμό κτλ. Τα δίνουμε σε κάποιον άλλο. Καταρχήν δεν θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα γιατί το θεωρώ ότι είναι ένα ψευτοδίλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, ή έχουμε μια έκφραση πολιτισμού μέχρι στιγμής έτσι όπως ξεκίνησε σαν ο ΑΠΝΕ και προχωρούμε, ή θα πρέπει να το δούμε σε άλλη βάση που σημαίνει θα πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση πλήρη του ΑΠΝΕ. Αυτό είναι ένα σενάριο που προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι εικασίες.